Να μιλήσουμε για την παράσταση. Να πω ότι είμαστε οι Seriously Yours. Απλώς επειδή είναι κεφαλαία, προκαλεί έτσι λίγο για το μάτι ένα παιχνίδι. Είναι Seriously Yours, δηλαδή σοβαρά δική σας. Σοβαρά δική σας. Σοβαρά δική σας, με την έννοια ότι Seriously Yours απέναντι στα προβλήματα, ή τα προβλήματα ή όχι, που συμβαίνουν σήμερα στον κόσμο. Δηλαδή κάνουμε θέατρο σοβαρά δική σας και σοβαρά... σοβαρά τώρα. Mm-hmm. Αυτό. Σοβαρά τώρα, με ένα έτσι χαμογελάκι, με ένα μηδίαμα για όλο το τρελό που ζούμε, όλα τα τρελά που ζούμε και για τα οποία ακούμε. Μέρος αυτού τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δηλαδή η ανάπτυξη της τεχνολογίας, που αυτό είναι που θέτει η παράσταση. Picture perfect. Mm-hmm. Και για να το... Να το εξηγήσω αυτό λίγο, αυτό που είπες για το ότι έχει στοιχεία τεχνολογίας, φυσικά είναι μια από τις παραστάσεις που ψηφιακής, ναι. Δεν ζητάμε από το κοινό να κλείσει το κινητό. Αντίθετα, το κρατάει ανοιχτό, πρέπει να κατεβάσει Viber και μπαίνει, γίνεται μέρος μιας ομάδας. Viber ή WhatsApp, γιατί κάτι τέτοιο διάβασα. WhatsApp λέει, ναι. WhatsApp. Δηλαδή τώρα εδώ μας βάζετε τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι. Αν δηλαδή κάποιος δεν έχει ακόμα ένα κινητό ή δεν του χωράνε λόγω των application, δεν θα συμμετέχει στην... Δυστυχώς η παράσταση έχει αυτό το περίεργο. Είναι λίγο καταπιεστικό, θα έλεγα. Και από αυτό... να προκαλείται με αλφαγιώτα μια αναρώτηση του τύπου ότι ανήκω ή δεν ανήκω χωρίς κινητό σε ένα σύνολο. Άρα από μόνο το αυτό κάνει κάτι σαν, έχει μια ειρωνία. Είναι αυτό, χρειάζεται και ένα κινητό. Ο λόγος που χρειάζεται κινητό είναι επειδή σχολιάζει την, όλο αυτό που μας συμβαίνει με τα κινητά, με τις φωτογραφίες που λαμβάνουμε. Αλλά μπορώ να πω περισσότερα για αυτά σε λίγο, για να μην τα πω όλα τώρα, να τα προδώσω. Είσαι φανταστικός, σε λατρεύω. Ο κύριος Μάριος είναι κάτι σαν δώρο να κάθεσαι να τον ακούς και να πλανιέσαι έτσι με το λεξιλογιό του. Μια στήρα μηχανή και άβολη αίσθηση ύπαρξης που μεταδίδεται άψογα μέσα από την κίνηση και την γλώσσα των ηθοποιών σε αυτές τις παραστάσεις. Μια εισαγωγή σε μια υβριδική θεατρική εμπειρία συνυφασμένη με την τεχνολογία και τη δυσάρεστη πραγματικότητα ότι είμαστε και ίσως θα μείνουμε για πάντα προσκολλημένοι όχι μόνο στις συσκευές μας αλλά και στο μυαλό μας και τον τρόπο με τον οποίο ζούμε την καθημερινότητά μας. Μια παράσταση που θα μπορούσε να είναι σύμβολο μελλοντικών συμβάντων. Μελίσσα Χέικερ, Cyber Smile. Πάμε στο σενάριο. Διαβάζω κάτι. Γνωρίστε τη Λέα, το Μαξ και την Μία. Κύριε Μάριο. Εγώ κάνω τον Μαξ. Ήθελα τη Λέα, αλλά δεν μου τη δίνανε. Τη Λέα και τη Μία την κάνει η Μαρίνα και η Έλενα. Και είμαστε τρεις χαρακτήρες οι οποίοι, από όσο ξεκινάει και από όσο φαίνεται από το έργο, έχουμε από τον πολύ χρήση κινητού γίνει ένα με τον καναπέ. Okay. Είναι σαν, μοιάζει λίγο με επεισόδιο του, σίγουρα νέα παιδιά που μας ακούνε και όχι, στο Netflix υπάρχει μια σειρά που λέγεται Black Mirror και λέει, ας πούμε, θέτει το ερώτημα what if η τεχνολογία σε 30 χρόνια, σε 40, σε 50, τι θα γίνει αν οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν κινητό και είναι σήμερα 10 χρονών ή 5, σε 20, πώς θα είναι το συναισθηματικό IQ τους από τη στιγμή που θα βλέπουν φωτογραφίες και πιθανόν να μην ζουν τα πράγματα έξω. Πεθαίνουμε, παραμένουμε από το υλικό αυτό του ανθρώπου. Άρα ό,τι και να γίνει με artificial intelligence, είμαστε άνθρωποι. Και ίσα ίσα δοξάζει τον άνθρωπο η παράσταση, όχι την τεχνολογία. Το θέατρο είναι καθρέφτης της κοινωνίας. Αφού η κοινωνία μας σήμερα χρησιμοποιεί τα κινητά, καθρεφτίζουμε και εμείς αυτό που κάνει η κοινωνία. Αυτό που λέει smile when your heart is aching. Smile. Mm-hmm.